πραγματικά δεν μπορώ να το δεχθώ σαν πανεπιστημιακός δάσκαλος. Ότι δεν έχω επιχείρημα γιατί είναι σωστό αυτό, αλλά το κάνουν αλλού. Δεν είναι επιχείρημα. Πρέπει να αποφασίσουμε, πάει καλά η Ευρώπη. Πάει καλά το μνημόνιο. Είναι σε σωστή κατεύθυνση. Ανοίγει καινούργιους δρόμους. Γίνεται στη Βενεζουέλα είναι και δίκαιο, στη Βολιβία. Είναι δίκαιο αυτό που κάνει. Έχει κοινωνική ευαισθησία. Θα βγούμε από αυτή την κρίση που θα κερδίσουν όλοι και δεν θα κερδίσουν αυτοί που κερδίσανε όταν μπήκαμε σε αυτή την κρίση. Αυτά είναι τα ερωτήματα που η κάθε μεριά πρέπει να δώσει απαντήσεις γι' αυτό. Και εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια διαπραγμάτευση με δύο πλευρές που συμφωνούν στα βασικά. Στα βασικά, το κοινωνικό μοντέλο, ότι πρέπει να έχουμε χαμηλούς μισθούς, ότι δεν πρέπει να έχουμε πολλές συντάξεις, ότι δεν έχει σημασία η εσωτερική κατανάλωση γιατί παράγουμε μόνο για το εξωτερικό, ότι πρέπει να είναι πάντα πάνω το κεφάλαιο, ότι η δημοκρατία δεν είναι πολύ σημαντικό πράγμα γιατί η αυτοπραγμάτευση των ανθρώπων είναι μέσα από την κατανάλωση. Όλο αυτό το πακέτο το συμφωνούν και λέμε ότι αυτή η διαπραγμάτευση δεν έχει πάει καλά. Και πρέπει να γίνει μια διαπραγμάτευση επιτέλους με ανθρώπους που διαφωνούν για όλα αυτά. Και έχουν διαφορετική άποψη. Και πρέπει να σας πω, είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα αυτή η διαπραγμάτευση που θα γίνει. Γιατί ακόμα και οι αγορές, το οικονομικό μέλος, σκέλος της κυβέρνησης δεν το πιστεύουν. Δηλαδή αυτό που είναι στο μεσοπρόθεσμο και που είναι τώρα στο προϋπολογισμό που θα ψηφιστεί την άλλη Κυριακή, όχι αυτή την Κυριακή, την άλλη, που λέει ότι εμείς θα βγούμε από την κρίση με μια σειρά έτη που θα έχουμε πολύ ψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και πολύ μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης, δεν το πιστεύουν ούτε οι επενδυτές, οι διεθνείς επενδυτές. Δεν το πιστεύει κανείς. Και άρα είναι παλαβομάρα να συνεχίζεις και να διαπραγματεύεσαι όταν και οι δύο πλευρές το ξέρουν στην καρδούλα τους ότι αυτό δεν είναι το μοντέλο. Δεν θα μας βγάλει από την κρίση αυτό, αλλά ας περάσουμε αυτά που μας βολεύει, να είναι πάνω οι επιχειρήσεις, να γυρίσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα εκεί που ήταν πριν από την κρίση. Τώρα θα τελειώσω εγώ όμως, κύριε Πετράκη. Θα συρρυκνώσουμε το κοινωνικό κράτος και μετά βλέπουμε τι θα κάνουν για το χρέος. Εμείς λέμε δεν θα δείτε τι θα κάνουμε για το χρέος τότε, θα το δούμε τώρα, ακριβώς για να μην συρρυκνωθεί το κοινωνικό κράτος περαιτέρω και να μπορούν να αλλάξει. Για να μην μειώνονται συνεχώς οι μισθοί, να μην κερδίζουν. Μάλιστα. Αυτό είναι μια άλλη διαπραγμάτευση. Το μόνο που μπορώ να πω. 3 δευτερόλεπτα είναι. Να βάλουμε.